Απόλυτα ικανοποιημένος από την έγκριση του ψηφίσματος κατά πέλτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το Κυπριακό, εμφανίζεται ο αβέρωφνο Φίτου. Ψήφισμα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣΥ και υποψήφιος για την Προεδρία και στο οποίο καταδικάζονται απερίφραστα οι τουρκικές ενέργειες στην Κύπρο. With this resolution, we ask you to support the efforts of President Anastasiadis for the resumption of the negotiations encouraged by the confidence building measures. In addition, we ask you to condemn the illegal Turkish actions to further reopening the fenced-off area of Varosha and the unacceptable Turkish position to create two states in Cyprus. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καλωσορίζει και υποστηρίζει την πρόταση για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία προώθησε πρόσφατα με σκοπό την αρσή του αδιεξόδου αλλά και των διαφορών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Όλα είναι έτοιμα για την Παγκύπρια συνδιάσκεψη της Κυριακής στο ΑΚΕΛ, που θα ανοίξει και τυπικά τον δρόμο για την επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα προβεί σε εξαγγελίες στις 6 ή στις 7 Ιουνίου, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις από την Εζεκία Παπαϊωάννου. Στο στρατόπεδο Χριστοδουλίδη, η επόμενη εβδομάδα κρίνεται ως εξαιρετική σημασία, καθώς ξεκινούν οι επίσημες επαφές με τα πολιτικά κόμματα. Όπως ο Αλφα πληροφορείται, μετά την διευθέτηση του ραντεβού με τον Νικόλα Παπαδόπουλο τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα, κλείδωσε και η συνάντηση με τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Η συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΕΚ θα πραγματοποιηθεί την 5η 9 Ιουνίου στις 10 το πρωί. Ο τέος Υπουργός Εξωτερικών ήταν τα τελευταία 24 ώρα στην Ελλάδα, όπου είχε διάφορες επαφές.